Radio. Είπα λοιπόν για την αγορά, θα πάρουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα και αυτό θα γίνει χάρη στον καλεσμένο που θα έχουμε ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματομεστικού Δικτύου ή Real Estate και είναι κοντά μας. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα Ηλία. Τι γίνεται? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε από την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από το δικό σου ραδιόφωνο μπορούμε να ακουγόμαστε όπου θέλουμε και να σας ακούει όποιος θέλει. Εσένα, Θέμη, σε ακούνε πάρα πολύ, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Ηλία, ξέρεις κάτι, οι αστεί είναι πολύ συγκεκριμένοι και οι αστεί πάντα λένε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, πριν λίγες ώρες, η ΕΣΤΑΤ είπε ότι είμαστε πλέον το δημόσιο χρέος καρφάλωσης 433,4 δις ευρώ. Το χρέος στο β' τρίμηνο. Να ξέρουν όσοι μας ακούνε ότι η χώρα μας, το ελληνικό χρέος, παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, φτάνοντας το 187,4% του ΑΕΠ. Και ακολουθεί μετά η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Γαλλία και οι υπόλοιπες χώρες. Πλέον, πριν λίγες ημέρες πάλι, η Ελστάτ πάλι, που είναι ο εθνικός φορέας, ο ελληνικός φορέας στατιστικής υπηρεσίας, λέει ότι η πανδημία στήχησε σε νοικοκυριά, σε εισοδήματα, 3,9 δις ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, το τι συμβαίνει, το τι αναμένουμε να δούμε. Και εγώ θεωρώ, τουλάχιστον Ηλία, ότι και στην Πάτρα και στην Αθήνα τα δείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαλε μια ανακοίνωση πριν λίγες μέρες και λέει ότι έχουμε 41% μείωση των εσόδων από τις επενδύσεις στη χώρα το πρώτο εξάμεινο του 2020. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι όταν η χώρα, όταν η Ελλάδα βρισκόταν μέσω μνημονίων, έχασε περίπου το 26% του ΑΕΠ. Αλλά αυτό το 26% η Ελλάδα το έχασε στη διάρκεια 10 ετών. Ναι. Τώρα η Ελλάδα καλείται να χάσει περίπου το 8 με 9% του ΑΕΠ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ότι το πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο εμείς. Όταν είχαμε την οικονομική κρίση και τα μνημόνια στη χώρα, λέγαμε όλοι μας ότι θα βοηθηθούμε με τον τουρισμό, θα βοηθηθούμε όλοι από τις ξένες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει το πρόβλημα του κορονοϊού, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα στην οικονομία, που υπάρχει όμως και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Δηλαδή όλοι έχουν πάθει ζημιά. Άρα λες, Θέμη, ότι το πρόβλημα αυτό να βοηθηθούμε από κάπου. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο δικό μας. Ακριβώς. Άρα μην περιμένουμε να βοηθηθούμε αυτή τη στιγμή άμεσα με κάποιο μαγικό τρόπο από κάποιον επενδυτή ή από κάποιον τουρισμό. Και πώς θα πάει η ιστορία αυτή, Θέμη, εσύ, μιας και είσαι άνθρωπος των αγορών, είσαι άνθρωπος που μιλάς με νούμερα, με στοιχεία, πώς βλέπεις να πάει η ιστορία αυτή, γιατί κάπως πρέπει να πάει, κάπου πρέπει να πάει. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα ακόμα στοιχείο και θα σας απαντήσω στο ερώτημά σου. Ναι. Όσον αφορά τώρα την ανεργία, τον Ιούλιο μήνα η ανεργία ανήλθε στο 16,8%, δηλαδή σε 773.000 ανέργους. Ενώ ο ΑΕΚ μιλάει αυτή τη στιγμή για 1.090.000 ανέργους, δηλαδή 300.000 περισσότεροι άνεργοι μέσα στο χρονικό διάστημα του τελευταίου εξαμήνου. Ναι. Είναι μακροχρόνια άνεργοι το 51%. Και λαμβάνει επίδομα μόνο 143.000 άνθρωποι. Άρα λες, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας το πρόβλημα που υπάρχει. Τώρα λες, θα γίνει από εδώ και πέρα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θέμη, η στρατεία των ανέργων, η στρατεία των ανθρώπων που δεν έχουν κανένα εισόδημα, που δεν ξέρουν πώς θα ξημερώσει το αύριο, που δεν ξέρουν πώς θα ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον, πιο μεγάλη από κάθε άλλη φορά. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ασχολούσε πάρα πολύ και γνωρίζει πολύ καλά το χώρο της εστίασης. Ναι. Όλοι μας γυρίζουμε έξω, πηγαίνουμε το πνεύμα στη δουλειά μας και βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει νύχτα. Πόσοι άνθρωποι δούλευαν σε ένα μαγαζί όταν δούλευε νύχτα, ναι, στις 12 η ώρα το βράδυ, ξεκινάει με τη 7 η ώρα το πρωί? Νομίζω από το σερβιτόρο, για πλάκα, από το δώρο, από τον τραγουδιστή, πάρα πολλά από τους μουσικούς, ναι, πάρα πολλά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δουλέψουν από τον Μάρτιο μήνα, τον Φεβρουάριο μήνα, Μάρτιο, τι θα κάνουν αυτό το χρονικό διάστημα? Πώς ζούσαν αυτό το χρονικό διάστημα το προηγούμενο, μέχρι τον Αύγουστο? Μπορεί αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει και τα μαγαζιά και να δουλεύουν νωρίς, αλλά τα πλέον τα δεδομένα τελείως διαφορετικά. Ναι. Δεν έχουμε μπουζούκια, δεν έχουμε διασκέδαση. Και όταν μιλάμε, Θέμη, η Ελλάδα, νομίζω ότι η εστίαση και η νύχτα θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ως βαριά βιομηχανία, έτσι?
Εννοείται, είναι ο τουρισμός. Μαζί με τον τουρισμό. Η εστίαση και η νύχτα, ακριβώς. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή τα τρία βασικοί πυλώνες που βλέπουν και συντηρούν, τρεις βασικές βιομηχανίες, κλάδοι που στηρίζουν την οικονομία της χώρας όλα αυτά τα χρόνια, ο τουρισμός, ξέρουν που ήταν τα αποτελέσματα όλοι μας, ότι δεν πήγε καθόλου καλά. Και το λέγαμε από την αρχή, ακόμα και από το lockdown. Γιατί δεν θα μας επιλέξουν φέτος. Είναι τελείως διαφορετική χρονιά. Βλέπουμε ότι η νύχτα δεν λειτουργεί. Βλέπουμε ότι η εστίαση περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Πώς θα περιμένουμε την επόμενη μέρα? Ήδη πριν λίγο σε μια κοινή συνέντευξη που ήταν και ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Καφούνης, αυτό που συζητάγαμε ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή κάποια μαγαζιά εστίασης ή οτιδήποτε κοινωνικού ενδιαφέροντος ή υπουργικά καταστήματα να μπουν σε διαδικασία να μειώσουν και εθελώς οι ιδιοκτήτες τα ενίκια κατά 30% και να προφελεθούν 15% από απαλλαγές. Στην πράξη όμως αυτό δεν γίνεται. Εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο των Αθηνών, στη Βαλαωρίτου, στη Ξενοφόντο, στην Ομήρου, σε κεντρικούς δρόμους του Κορονακίου κιόλας, βλέπουμε να έχουν γίνει ήδη οι πρώτες εξώσεις. Λόγω μη πληρωμής του ενοικίου. Άρα δεν μιλήσω ότι στην πιάτσα, μιας και είσαι άνθρωπος της πιάτσας, στις βόλτες που κάνεις είτε πρωί είτε μεσημέρι είτε βράδυ, βλέπεις αρκετά μαγαζιά να έχουν κατεβάσει ρολά και αυτό όλο και αυξάνεται όσο τα μέτρα αυξάνονται και ο COVID, έτσι, μας περνάει τη θηλιά από το κεφάλι μας. Ηλία, είναι και ψυχολογικό. Δεν είναι μόνο το μέτρο τη μάσκα που το φορά. Δεν είναι μόνο ότι φορά 10,5 ώρα θα βγει έξω. Εγώ δεν λέω ότι ο κόσμο όλο θα βγει έξω 10,5 ώρα κάθε μέρα στι καθημερινέ. Αλλά ψυχολογικά αυτό σε βαραίνει. Ψυχολογικά νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ψυχολογικά σου δημιουργεί αναστατικό. Το βλέπει εσύ, Θέμη, αυτό με του ανθρώπου που καθημερινά μιλά, συναναστρέφεσαι και ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί. Είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών, από τον πιο απλό μέχρι και τον πιο μεγάλο επιχειρηματία. Βλέπεις αυτή την μετάπτωση στο κομμάτι το ψυχολογικό? Εννοείται, κρατούν πιο πολύ στάση αναμονής. Άρα περιμένουν, λες, στη γωνία. Όλοι περιμένουν τη στιγμή πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα μέρα με την ημέρα. Ναι. Είναι εντελώς λογικό αυτό, Ηλία. Είναι εντελώς λογικό να συμβαίνει. Ποιος άνθρωπος θα πάνε να επενδύσει σήμερα στην εστίαση? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πήραμε τηλέφωνο σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα 25 τετραγωνικών μέτρων στη Ρήγα Φεραίου, στην Πάτρα συγκεκριμένα. Ναι. Όταν συζητήσαμε για το συγκεκριμένο κατάστημα, αν το νοικιάζουμε, η πρώτη ερώτηση που μας έκανε, μας είπαν ότι αν το θέλετε για γενομικού ενδιαφέροντος μαγαζί, δεν το νοικιάζουμε. Για ποιο λόγο? Διότι ήταν τότε, αν θυμάστε καλά, το 40% μείωση του ενοικίου ως μέτρο στήριξης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και βλέπουν ταυτόχρονα ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν να πληρώσουν, το ενοικίο του. Αλλά λέει προτιμώ να το κρατήσω κλειστό, να μην το δώσω πουθενά, από το να το δώσω κάπου και να μην πάρω ποτέ τα ενοίκια. Είναι αμοφίλη ενοίκια, είναι σαφώς. Ναι. Άρα αυτή η γενικότερη εικόνα υπάρχει παντού. Και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σήμερα μιλάει για την καρδίτσα. Ναι. Και λέει ότι παρατηρούμε πολλά κλειστά μαγαζιά. Δεν είναι πολύ μακριά η οικονομική κρίση, τα χώρα της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Η χώρα, 2,5 χρόνια περίπου έχει που λέει ότι μπήκε το μνημόνιο και είδαμε κάπως να αλλάζουν τα πράγματα. Δεν έχουμε θεραπευτεί ακόμα τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, μας βρίσκουν πάλι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολη για μας. Θεμή, η ιστορία αυτή πόσα χρόνια υπολογίζεις, εκτιμάς ότι μας πήγε πίσω? Θα σου πω το εξής, Ηλία. Τα λεφτά που περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θεωρούμε, τουλάχιστον τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς, θεωρούμε ότι θα πέσουν στην αγορά, θα το καταλάβει η αγορά ότι κάτι καλό συμβαίνει, ναι, μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021. Άρα λες, μετά τα μέσα του 2021, ίσως δούμε μια αλλαγή. Ίσως δούμε μια αλλαγή. Μια τόνωση. Αλλά είναι τόσο πολύ αισιόδοξη ότι αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα από τη μια μέρα στην άλλη. Θα δούμε μια τόνωση. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι και όσον αφορά τα μικροδάνεια που αφορούσαν τις πληθυντικές επιχειρήσεις. Ναι. Τότε πει, πόσοι άνθρωποι κάνουν επίσης και ακόμα δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Πόσοι άνθρωποι από τον τουρισμό δεν έχουν πάρει τα 544 ευρώ. Γενικότερα τα δεδομένα είναι δύσκολα, ναι, για όλους πια. Ναι. Δεν υπάρχει ένας κλάδος μόνο. Απλά ο κλάδος της νύχτας και το μαγαζιών του δημιουργικού ενδιαφέροντος και του τουρισμού είναι η πρώτη κλάδη που βλέπω ότι πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Εκεί βλέπεις σημείο μηδέν, Θέμη, δεν βλέπεις άλλο περιθώριο? Εγώ βλέπω, Ηλία, ότι θα πρέπει όλοι μας να κρατήσουμε μια στάση αναμονής, να προσέχουμε πραγματικά όσον αφορά την υγεία μας και να ακούμε τους ειδικούς, αλλά ταυτόχρονα και οι ειδικοί να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι δηλωμένοι, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μαύρα
ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει μαύρη εργασία και σε ποιους κλάδους υπάρχει. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν να ζήσουν. Ναι. Άρα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να δούμε διαφορετικά τα δεδομένα, να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία να βοηθήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, τα αρμόδια στελέχη υπουργείων και αρμόδιοι φορείς, στο να επανακινηθεί και πάλι η οικονομία της χώρας και αναπεριφέρεια. Είδαμε τώρα ότι η περιφέρεια Αττικής μπήκε σε διαδικασία να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μικροπιστώσεων και μικροδανείων για επιπτώμενες επιχειρήσεις, για μικρές επιχειρήσεις. Αυτά είναι μοντέλα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Άρα λες για όλη τη χώρα, έτσι. Όχι μόνο για μεμονωμένες περιοχές. Μην περιμένουμε, Ηλία, το μάνα εξ ουρανού να το κάνει του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Ανάπτυξης ή η κυβέρνηση. Υπάρχουν και τοπικοί άρχοντες και κάθε περιφέρεια. Άρα λες ότι πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να πάρουν πρωτοβουλία, μην περιμένουν το τηλέφωνο από τον Υπουργό ότι μάγκες, παίξτε παρά έτσι. Πρέπει, λες, οι τοπικοί παίχτες να βγουν μπροστά, να βγουν. Οι τοπικοί, οι αρμόδιοι, πρέπει οι τοπικοί αρμόδιοι να πάρουν πρωτοβουλία, να περιμένουν το τηλέφωνο από τον Υπουργό, ότι μάγκες, μπορούν να πάρουν πολλές πρωτοβουλίες και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της περιοχής. Γιατί από εκεί είναι τα έσοδα, Ηλία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή από ένα Υπουργείο Οικονομικών να λύσει το πρόβλημα στην Πάτρα ή στην Αμαλιάδα ή στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λες, Θέμη, ότι πρέπει μόνοι μας να βγούμε μπροστά και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά μπροστά μας. Ηλία, είχαμε συζητήσει από κοντά ναι. το κομμάτι όλο που αφορούσε, θυμάσαι, την επιταγή του περιφερειακού τουρισμού. Τα έχεις πει πριν τον κορονοϊό, νομίζω. Ακριβώς, πριν τον κορονοϊό. Και λέγαμε ότι πλέον πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να στηρίξουν και τον τουρισμό της κάθε περιοχής. Υπάρχουν κονδύλια που δεν έχουν καταναλωθεί, δεν τα έχει διαθέσει η περιφέρεια, ο Δήμος, όσον αφορά τη διαφήμιση του τουρισμού στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα χρήματα αυτά και να δημιουργηθεί ένας ιστορικός τουρισμός στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, οπουδήποτε αλλού. Και το χειμώνα, Θέμη, θα μπορούσε να γίνει αυτό, όχι μόνο το καλοκαίρι που πέρασε. Ακριβώς. Θα σου πω το εξής τώρα στην Πρεσιλία. Διάβασα μια έρευνα τις προηγούμενες ημέρες που έλεγε το εξής, ότι φέτος όλοι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι επέλεγαν το να κάνουν χειμερινά σπορ και διακοπές σε τουριστικά θέρετρα του χειμώνα στην Ελβετία, στην Βουλγαρία, οπουδήποτε φέτος θα κινηθούν όλοι σε περιοχές της χώρας μας. Είναι χώρος τουρισμός. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή τα Καλάβρητα στην περιοχή τη δική μας, εκεί στην Αχαΐα, στην Τρίπολη, ο Μέναλος, απέναντι και πέρας Καρπενήσι, στην Αράχοβα, όλες οι περιοχές δηλαδή της χώρας μας έχουν κάθε περιφέρεια και συγκεκριμένο χειρονομικό κέντρο, το οποίο πραγματικά με τη συνεργασία της περιφέρειας και των εκάστων Δήμων να βοηθήσουμε να μοχλεύσουμε τον τουρισμό στην περιοχή. Νομίζω, Θέμη, είσαι ξεκάθαρο, η πρότασή σου είναι ξεκάθαρη και επειδή βλέπουμε ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πολύ ζώρικη, θέλω να μου πεις, επειδή ξέρω ότι συναστρέφεσαι όχι μόνο με, όπως είπα και πιο πριν, με άτομα της καθημερινής πόρτας, της διπλανής πόρτας, λόγω δουλειάς, συναστρέφεσαι και με παίχτες, με δυνατούς, με οικονομικά ισχυρούς παίχτες. Οι άνθρωποι αυτοί, οι ισχυροί, οι δυνατοί, τι λένε, Θέμη, δηλαδή, τι σου λένε για τη φάση αυτή που ζούμε? Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι πάντως, πάρα πολλοί συγκεκριμένοι μάλλον οι αναλυτές, ήδη από το 2019, τον 8 Νοέμβριο, θεωρούσαν ότι κάθε στιγμή το 2020, ότι οι δείκτες χρεών των κρατών δεν έβγαιναν. Ναι. Έλεγαν ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Θες αυτό να λέγεται η Τουρκία, θες αυτό να λέγεται κάτι άλλο. Όλοι κάτι περιμένανε. Ναι. Απλά δεν περίμεναν αυτό που λέγεται κορονοϊός. Κάτι περίμεναν ότι μπορεί να συμβεί για να επηρεάσει την οικονομία γενικότερα. Αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι συζητάνε ότι αυτή η πανδημία του κορονοϊού με τα αποτελέσματα που έχει δημιουργήσει στην οικονομία της χώρας μας φέρνει στο 2012. Θα δει ζήσουμε συνθήκες του 2012. Αν το εμβόλιο δεν βγει και το εμβόλιο αυτό δεν χορηγηθεί σε όλο τον πληθυσμό ή στις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες. Αυτό, Θέμη, κατά την κρίση σου, πόση διαδικασία θέλει, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει αυτή η μετάβαση? Θεωρώ, Ηλία, ότι αν κάποιος κοιτάξει αυτή τη στιγμή πόσο καιρό χρειάζονται κλινικές μελέτες για ένα φάρμακο, σπιρίνη, τεπών, οτιδήποτε, χρειάζεται ακόμα και μια πενταετία. Εμείς υποθέσουμε τώρα ότι έχουν πέσει όλα τα μυαλά του κόσμου, όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι γιατροί, όλοι οι αναλυτές και όλες οι κλινικές μελέτες να ψάχνουν αυτή τη στιγμή το εμβόλιο του κορονοϊού. Ναι. Έχει αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο εμβόλιο, να κάνει τις κλινικές μελέτες και να δούμε ότι όντως κάνει καλό στον ανθρώπινο οργανισμό και δεν δημιουργεί παρενέργειες. Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα μιλάμε
για τα τέλη του 2021. Ναι. Ο Bill Gates είπε ο ίδιος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διεθνούς φήμης και ασχολείται πάρα πολύ με τη στατιστική, λέει ο ίδιος. Και όχι μόνο, και τα εμβόλια. Ακριβώς. Λέει ο ίδιος και τα εμβόλια, καλά το λέει. Λέει ο ίδιος ότι θα φοράμε μάσκα για 2 χρόνια. Μάλιστα. Άρα μας μεταφέρει απευθείας ως το 2022. Νομίζω, Θέμη, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Ηλία, ξέρεις κάτι, δεν είναι να χάσει με τα περιβόλη. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και όποιος θέλει να ενημερωθεί και να δει τους πραγματικούς αριθμούς που βγάζουν οι δημόσιοι φορείς, οι δημόσιοι οργανισμοί που ασχολούνται με την οικονομία, την ενεργεια και το χρέος της χώρας, είναι ξεκάθαροι. Λέει πώς είναι ακριβώς τα πράγματα. Εάν δεν μπορούμε να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τους αριθμούς, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό που γίνεται δίπλα μας. Όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και όλοι μέσα μας θεωρούμε τι θα συμβεί την επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Βλέπουμε πλέον ότι η κοινή γνώμη κατευθύνεται σε άλλα θέματα. Φεύγουμε από την οικονομία πολλές φορές, που είναι το βασικότερο πυλώνας της χώρας. Ναι. Και θέλουμε να δούμε πώς το ξεπεράσουμε. Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους, όπως ξέραμε την αρχή, στην εστίαση. Έχω πάρα πολλούς φίλους στην εστίαση και επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενους, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Υπερβολικά πάρα πολύ δύσκολα. Εσύ που γνωρίζεις τη νύχτα, όλα, ένα μαγαζί δεν έχει τουλάχιστον 300 οικογένειες ή 200 οικογένειες. Νομίζω ένα σοβαρό και μεγάλο μαγαζί, τουλάχιστον τα άτομα αυτά τα έχει, ναι. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι το πρωί δεν έβγαιναν έξω και αγόραζαν. Εννοείται, πάνω, εννοείται. Εννοείται, γιατί τα πάντα είναι αλυσίδα. Σήμερα ακριβώς δεν έχουν εισοδήματα. Πώς θα λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας δυστυχώς. Σωστό είναι αυτό που λες. Δυστυχώς για μένα, Ηλία, δεν έχει βιομηχανία. Ξεχάσαμε να, στη χώρα μας να λέμε τη λέξη βιομηχανία. Θεωρούμε βιομηχανία τον τουρισμό, τη νύχτα και τα μαγαζιά και το καφέ, ναι, σωστό. Και το καφέ. Ξεχάσαμε ότι αντί να συζητάμε σήμερα πόσα εργοστάσια θα ανοίξει η Ελλάδα και πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια στην εκάστοτε περιφέρεια που έχει πρόβλημα, εμείς συζητάμε συνέχεια για ένα τουρισμό, για ένα καφέ, για ένα συγκρατήτικο ή για ένα μαγαζί που έχει διασκέδαση. Ναι. Είναι αλλιώς τα δεδομένα. Εδώ κάνουμε ολόκληρο θέμα αυτή τη στιγμή, την επένδυση της Microsoft σε επισκεκριμένη περιοχή στο Λαύριο, στην Αθήνα, όπου θα δημιουργήσει 3 data center και άλλα 200 στρέμματα που ψάχνουν αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσει κατοικίες. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη επένδυση. Ναι, είναι πολύ μεγάλη επένδυση αυτή που γίνεται. Ναι, θα γίνει μια ανάπλαση στο Λαύριο και θα αλλάξει μια περιοχή η οποία από το 2000 οι άνθρωποι ήταν όλοι αυτοί εργάτες. Σύγκρουση φαντουργία Αιγαίων που έκλεισε και με έναν άνεργο αυτά τα χρόνια. Είτε κάποιοι δουλεύουν στο λιμάνι του Λαυρίου, είτε εργάζονται σε εταιρείες που εξυπηρετούν το λιμάνι. Και θεωρούμε ότι η επένδυση είναι μεγάλη. Ναι, αυτή η επένδυση είναι πολύ μεγάλη, αλλά χρειαζόμαστε και άλλες επενδύσεις τέτοιου είδους. Ναι. Πρέπει σωστός. Να δώσουν κίνητρα. Υπάρχουν μοντέλα που έχουν δουλέψει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν βοηθήσει και έχουν αναπλάσει ολόκληρες περιοχές. Νομίζω, Θέμη, ήσουν ξεκάθαρος. Μίλησες με νούμερα, μίλησες με στοιχεία. Έδωσες πάνω κάτω έτσι ένα πάνω πότε να περιμένουμε κάποια αλλαγή, κάποια οικονομική ενίσχυση. Μας είπες για το εμβόλιο. Θέλω τέλος μια ευχή για το Τσίπας Radio, γιατί ξέρω ότι είσαι φίλος, είσαι αδερφός. Εγώ θα ευχηθώ στο ραδιόφωνο αυτό, το Τσίπας Radio, να είναι ένα αληθινό ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που ο καθένας θα μπορέσει να βγει να πει αυτό που πραγματικά πιστεύει, χωρίς καμία παρέμβαση, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω το συγκεκριμένο ραδιόφωνο να το ακούνε όλοι οι νέοι. Γιατί οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν σημερινά δεδομένα. Ήθελα να επενδύσουν πάνω στους νέους ανθρώπους. Γιατί αυτούς έχουμε ανάγκη. Νομίζω, Θέμη, με σκλαβώνεις. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να είσαι σίγουρος θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα. Να είσαι καλά, Ηλία. Να είσαι καλά, Θέμη. Καλή συνέχεια. Τσίπας Radio.